Οι ουρές για rapid και μοριακό τεστ αποτελούν πλέον καθημερινότητα, όπως και η ταλαιπωρία και η πολύ ωραία αναμονή. Με την τιμή του μοριακού τεστ σε δυσθεώρητα ύψη, οι πολίτες στείνονται στην ουρά στο δωρεάν σημείο ελέγχου στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Η τσουχτερή τιμή του μοριακού τεστ οδηγεί τους πολίτες στις δημόσιες δομές με μέση ώρα αναμονή στη μία ώρα. Πολύ ακριβό. Δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν λεφτά. Σίγουρα πρέπει να περιμένουμε. Η δύσκολη καμπή της πανδημίας στην οποία βρισκόμαστε απογειώνει και το κόστος για κάθε οικογένεια, καθώς άκρως απαραίτητα για την καθημερινότητά μας ήδη πληρώνονται από την τσέπη και τον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό των οικοκυριών. Άμα σας δείξω εγώ την τζαντούλα μέσα, τι έχει μέσα, είναι, πολλά είναι. Αλλά είναι για το καλό μας. Μάσκες, βλέπετε εδώ, διπλές μάσκες. Ανάλογα με τις τιμές τις οποίες διαθέτουν τα είδη χονδρέμποροι στους φαρμακοποιούς, ένα rapid test που γίνεται στο σπίτι κοστίζει από 3 έως 5 ευρώ, το rapid test στο φαρμακείο από 5 έως 10 ευρώ, η χειρουργική μάσκα πωλείται από 50 λεπτά και η μάσκα FFP2 από 50 λεπτά έως 1 ευρώ. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστούν και σε χαμηλότερες τιμές. Σε κάποια φαρμακεία οι μάσκες υψηλής προστασίας εξαντλήθηκαν και γίνεται συνεχής ανεφοδιασμός λόγω της μεγάλης ζήτησης. Οι τιμές και στα τεστ, τα οποία είναι προς πώληση, αλλά και στις μάσκες έχουν πέσει αρκετά σε σχέση με πριν. Εγώ πιστεύω ότι αγοράζουμε τόσα άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Επομένως, να πάρουμε τις μάσκες μας, αυτές που χρειαζόμαστε καθημερινά. Είναι κάποιο ποσό. Όσο τα τσιγάρα και παραπάνω. Αν η κυβέρνηση ή η πολιτεία θέλει να δώσει κάποια έξτρα rapid test ή μάσκες δωρεάν, πρέπει να το κάνει, να το πάρει απόφαση η πολιτεία, να το επιδοτήσει. Υπάρχουν όμως και τα έκτακτα έξοδα που μπορεί να προκύψουν, καθώς αν χρειαστεί πολίτης ως συνοδός ασθενούς να μπει σε νοσοκομείο, θα πρέπει να πληρώσει για να υποβληθεί σε rapid test. Ένα έξτρα έξοδο, δυστυχώς. 8 ευρώ κάνει. Είμαστε 3 φορές εμβολιασμένοι. Και όμως το πληρώνετε. Τι να κάνουμε.